στιγμές που είσαι κι εσύ λιώμα, που είσαι κομμάτια από την κούραση. Είναι εκεί που λες, ωραία, τελείωσε η ημέρα. Και δεν τελειώνει η ημέρα, γιατί ξαναξεκινάμε από την αρχή. Πώς είσαι, σε ποια φάση σε βρήκαμε και σε ποια φάση εδώ που τα λέμε σήμερα? Μια φάση εντελώς άλλη σελίδα στη ζωή, άλλοι ρυθμοί, άλλες προτεραιότητες. Αναγκαστικά χρειάζονται δύο πολλές φορές. Βλέπεις τώρα ήρθαμε μαζί, ναι. Γιατί ο Βασίλης έχει στις 5 πρόβα εσωτερικό, γιατί έχουν την πρεμιέρα τους 29 του μήνα, την Τετάρτη. Και έτσι θα φύγει κατευθείαν, πρέπει κάποιος να τον προσέχει εδώ. Είναι έτσι. Αλλά τα βολεύουμε. Η συνεννόηση, έτσι, αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα. Γιατί δεν έχουμε ούτε και σταθερά ωράρια. Ναι. Άρα... Είσαι κι εσύ σε πρόβες τώρα, αυτή την περίοδο. Επέστρεψα κάπως, δειλά-δειλά. Πώς είναι αυτό? Την πρώτη μέρα που πήγα δουλειά, όταν ήρθα σπίτι, να έκλαιγα γιατί έλειπα πολλές ώρες και δεν ήμασταν μαζί και το ένα και το άλλο. Τα ξέρεις, ναι, τα πέρασες κι εσύ. Οι τύψεις ότι γιατί φεύγω και αφήνω το παιδί μου, με χρειάζεται. Αλλά εντάξει. Τώρα καλά είσαι. Σε πιο μεγάλες ηλικίες που θα στο λέει κιόλας να δεις τι έχει να γίνει. Είναι και λίγο. Ρε παιδί μου, στην αρχή, καλό και για σέναν, όταν αρχίζεις να έχεις επικοινωνία με άτομα της ίδιας ηλικίας, μπαίνεις σε μια άλλη ρουτίνα, ναι. Αλλά εντάξει, ακόμα και σήμερα, μετά από ένα μήνα προβών σχεδόν, μου λείπει το να είμαι περισσότερες ώρες, αλλά ούτε πρώτη είμαι, ούτε τελευταία. Ναι, ναι. Είμαι τυχερή, γιατί το μωρό μου δεν πηγαίνει βρεφοκομικό σταθμό, πηγαίνει με τη μάμα μου. Άρα είμαι πολύ τυχερή σε αυτό το κομμάτι. Θα σηκώσει και το τηλέφωνο όσες φορές θέλεις για να πάρεις. Φυσικά. Να δεις και τι θα μου στείλει και υλικό. Τώρα τρώμε, τώρα κοιμόμαστε. Θα δω δύο-τρία πράγματα και θα της πω: μαμά, τι κάνουμε τέτοιο αμέ. Τι βλέπεις, μα σε ποια ηλικία είναι και βλέπεις και πράγματα? Είμαστε σχεδόν 7 μηνών. Και τι βλέπεις που. Ας πούμε, τον κουνάει μπροστά από την τηλεόραση και της λέω: γιατί βλέπει τηλεόραση? Και μου λέει: άμα προσέξεις, είναι πλάτη, δεν βλέπει τηλεόραση. Να ακούμε μουσική. Ναι, έχουμε έτσι. Ναι. Όλες τα κάνουμε αυτά. Είμαι σίγουρη. Γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Ναι, εντάξει. Αλλά να σου πω την αλήθεια, όταν πεις αναλαμβάνει το μωρό κάποιος άλλος, λες και ευχαριστώ. Σίγουρα θα τα μεγαλώσει και η μαμά με τον τρόπο που μπορεί και η ίδια. Και θα βάλει και τη δικιά της πινελιά στον τρόπο που θα το κάνει. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε να δίνουμε φυλάδιο με οδηγίες. Ναι. Κάνε αυτό. Και οι ίδιες μας έχουν μεγαλώσει εμάς και αυτά. Ναι, ξέρω. Είναι μια συζήτηση που ποτέ δεν τελειώνει. Μπορούμε να την κάνουμε για ώρες, νομίζω. Ναι, μετά θα μπείτε σε άλλες συζητήσεις. Για τα παγωτά, για τις σοκολάτες. Μα ήδη. Ήδη Χριστιανά μου, ας πούμε. Δηλαδή, αν του κάνω έναν έτσι, και εγώ να μπαίνω στο ίντερνετ, να βρίσκω τι θα πάθει το μωρό σε περίπτωση που φάει ζάχαρη, σε περίπτωση που φάει αλάτι, σε περίπτωση που το ένα, το άλλο. Και μετά είναι το καλά, ρε, εμείς που σας μεγαλώσαμε έτσι, τι επάθετε. Τελικά, όλοι τις είδες αντάξει. Πολλά επάθαμε. Τι να συζητήσουμε, αλλά εντάξει. Εμείς λέμε πολλές φορές συζητώντας και στο γραφείο, ναι, εδώ δε στη δική μας γενιά. Τρέχουμε όλοι σε ψυχολόγο, αυτά από διάφορες ατάκες. Σίγουρα θα κάνουμε λάθη, αλλά όταν κάποια πράγματα τα γνωρίσεις και πεις, παιδί μου, εγώ θέλω να ακολουθήσω αυτό, γιατί πολλά πράγματα είτε σου ταιριάζουν είτε δεν σου ταιριάζουν, κάθε μανούλα, ο κάθε μπαμπάς διαλέγει αυτό που τους ταιριάζει, παίρνεις μια απόφαση και λες, εμείς αυτόν τον δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Έτσι. Είναι εύκολο για σένα να κάνεις ένα βήμα πίσω, είτε με τη μαμά σου, είτε με τον Βασίλη όταν είναι με το μωρό, ή είσαι πολύ να τα ελέγξεις όλα, ότι θα γίνουν σωστά και όπως τα έχεις στο μυαλό σου? Κοίτα, νομίζω είμαστε σε μια συνέχεια. Είναι και εδώ, τι να πω. Είμαστε σε μια συνεργασία ωραία με τον Βασίλη. Δεν έχω καμία νεχνιά όταν είναι με το μωρό. Και ιδίως τώρα, ας πούμε, εγώ θα πηγαίνω πρωί, πρόβανο ο Βασίλης βράδυ, άρα θα μείνει ο Βασίλης με το μωρό. Ναι. Νιώθω ότι είμαι εγώ εκεί, ας πούμε. Έχω φουλ εμπιστοσύνη. Στη μάμα μου τις πρώτες μέρες, λέω για τη μάμα μου, γιατί είναι η μόνη που περνά περισσότερο χρόνο μαζί του όταν δεν είμαστε εμείς. Στις πρώτες μέρες ήμουν πάρα πολλά έτσι. Το μωρό κοιμάται έτσι, δεν πρέπει να κάνεις έτσι. Το μωρό μόνο έτσι τρώει, δεν πρέπει να κάνεις έτσι. Αλλά συνειδητοποίησα ότι το μωρό με τον κάθε ένα μας έχει διαφορετική ρουτίνα. Ναι, και λειτουργεί και διαφορετικά. Ναι, ας πούμε, προχθές τον εκείμησε πάνω στο high church, ήμουν κάπως. Πάνω μου δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι πάνω στο στήθος για να κοιμηθεί, ας πούμε, να το θυλάζω. Και κοιμήθηκε πάνω στο high chair. Εντάξει, με τον κάθε έναν έχει τα δικά του. Ναι.
Έτσι. Αναπτύσσει τις δικές του συνήθειες με τον κάθε. Ναι, με τον κάθε ένα, πραγματικά. Αντιλαμβάνεται τώρα είμαι με τη γιαγιά, είμαι με τον μπαμπά, με τη μαμά. Έτσι είναι. Ο θυλασμός πώς είναι, Νίκη μου, για σένα, πώς το βιώνεις? Κάτι πολλά όμορφο. Είναι κάτι που ήθελα πάρα πολλά. Και στην αρχή ήταν έτσι λίγο δύσκολα μέχρι να μπούμε στη ρουτίνα, αλλά το παλέψαμε γιατί έλεγα. Είναι κάτι που είναι φυσικό, είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες, άρα γιατί να μην συμβεί και σε μένα. Ναι. Εντάξει, τις πρώτες μέρες ήταν. Έχει και τα ζόρια του. Ναι, αλλά είναι τόσο εύκολο το μετά. Αλλά πέρα και από την ευκολία, επειδή ξέρω ότι είναι το πιο καλό, ρε παιδί μου, δεν θα σου πει κάποιος ότι είναι πιο καλό κάτι άλλο. Ναι, ναι. Αυτό ξέροντας ότι. Από το θυλασμό και μετά. Ναι, ξέροντας ότι είναι. Ό,τι καλύτερο μπορούσα να δώσω, είπα, πας στη θυσία, θα το κάνω. Ναι. Θέλω να σε πάω, και τι ωραίες φωτογραφίες βλέπουμε. Θέλω να σε πω στο πώς ήταν η Νίκη πριν από τον τοκετό και πώς ξεκίνησαν τα πράγματα, αν είναι για σένα, μετά τη γέννηση του μωρού. Μεγάλη αλλαγή από την καθημερινότητα, κυρίως γιατί δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου καθόλου. Ακόμη και τώρα. Ήμουν σπίτι, θύλαζα, βαφούμουν, μετά εντύθηκα, ξαναθύλασα μετά. Υπάρχει εκεί που συνειδητοποιείς ότι έχεις μωρό, συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν πάει με βάση πρόγραμμα. Ναι, ναι. Αυτό, νομίζω, που ήταν κάτι έτσι λίγο στην αρχή να διαχειριστούμε, γιατί είμαι πολύ τυπική, έχω ένα πρόγραμμα, έχω λίγο τα πράγματα. Με μια σειρά ναι, είσαι στην ώρα σου. Ναι. Αυτά. Και όμως που είσαι στην ώρα σου να φύγεις από το σπίτι, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξεις μια μπάνα. Αυτό γίνεται. Χριστιανά μου, κάνει και ο Βασίλης έτσι. Στην αρχή ήταν λες και είσαι χρονομέτρο, λες και είσαι έναν σένσορ. Και με το που τον έβαζες στο καρεκλάκι για να φύγει, μετά και όμως σε κοιτάζει και κάμε. Γιατί τώρα, ας πούμε, γιατί τώρα. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει πριν 5 λεπτά. Αλλά ναι, είναι μια άλλη κατάσταση που εννοείται είναι η πιο ωραία, η πιο ευλογημένη, η πιο έτσι. Επειδή είναι το θέλαμε και πάρα πολύ, ναι. Ήμασταν έτοιμοι για το τι θα ακολουθούσε και είχαμε και πάρα πολλούς φίλους που βλέπαν, ήμασταν προετοιμασμένοι, δεν πιστεύαμε ότι θα είναι όλα με λιγάλα, γιατί σίγουρα έρχεται με πάρα πολλές δυσκολίες. Ναι. Μη λέμε, δεν είναι αρρώστη, είναι φάκι, να έρχεται ένα μωρό στο σπίτι και είναι όλα τέλεια. Δυσκολίες. Και θα υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Φυσικά. Έχω καταλάβει κιόλας γιατί ζευγάρια μπορεί και να χωρίσουν σε περίπτωση. Αυτό που λέμε να κάνουμε ένα μωρό, να φτιάξουμε τη σχέση μας. Είναι. Αν δεν είσαι καλά με τον άλλον. Αν δεν είσαι τόσο καλά με τον άνθρωπο σου, με τον σύντροφό σου. Γιατί όλα είναι στο κόκκινο. Ναι. Είναι όλα. Εντάσεις από την αϊπνία, από την κούραση, από το άγχος, γιατί δεν κοιμάσαι καλά. Παναγιά, με πίττωσα το, γιατί εμείς έχουμε το μαζί μας, κάνουμε go sleeping, έχουμε συγκίνηση. Ναι, ακόμα και χθες το βράδυ ξυπνήσαμε τύπου, χάσαμε 10 χρόνια από τη ζωή μας, γιατί γυρεύκαμε τον και τον βρίσκαμε. Και πού ήταν? Μέσα στο κρεβατάκι, αλλά αποφάσισε να σκουλιστεί ολόκληρος με το σεντονάκι. Και επειδή ήταν και σκοτεινά, γυρίσαμε και τον είδαμε. Ήταν τύπου κόκκινο με το σεντονάκι. Και σε μια φάση λέει: Βασίλη, πού είναι το μωρό? Ξέρεις, μέσα στο. Αλλά εντάξει, ήταν στην κούνια το μωρό. Πήρατε αυτή την απόφαση να κάνετε συγκίνηση. Ναι, ναι. Είδατε έτσι τις διάφορες επιλογές, τι και ναι. Πώς. Γιατί και θα ακούσεις διάφορα πάλι. Αυτό είναι αυτό που είπα, είναι το τι ταιριάζει στον κάθε ένα. Δεν υπάρχει ούτε σωστόν ούτε λάθος. Ο κάθε γονιός παίρνει τη σωστή απόφαση με βάση ο ίδιος. Τι πιστεύει ότι είναι το καλύτερο για την οικογένειά του. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο εύκολο γιατί θυλάζω από το να σηκώνομαι και να πηγαίνω στο δωμάτιο να τον θυλάσω κτλ. Κτλ. Δεύτερον, εγώ δεν θα μπορούσα. Υπάρχουν. Η μέθοδος, ας πούμε, του αφήνω το μωρό να κλαίει στο δωμάτιο του. Νομίζω ότι όποια άποψη και να έχει κάποιος σε αυτόν το κομμάτι. Κοίτα, έχω φίλους, ας πούμε, που είπα μία εβδομάδα αν ήταν το δύσκολο, μετά ρολόι. Εγώ δεν θα μπορούσα. Να το κάνω αυτό. Δεν μου ταιριάζει, ρε παιδί. Είναι ρολόι όμως γιατί? Γιατί ένα μωρό. Ναι, εγώ διάβασα το. Απλά σταματά να κλαίει γιατί περιμένει, ξέρει, καταλαβαίνει ότι δεν θα πάει κανείς. Εγώ όταν το διάβασα, ας πούμε, αυτόν, είπα. Είμαστε με τον Βασίλη, τύπου με το που έκλαινε αμέσως. Εδώ είμαστε, αγάπη μου, εδώ είμαστε. Ναι, όταν διαβάσεις.
διαλέγεις εσύ αυτό που είπα, γιατί θέλω να κρίνω, καθένας... Όχι βέβαια, δεν το κρίνω. Αυτό λέω... Απλά επειδή και εγώ το έχω ψάξει αρκετά αυτό. Και εγώ όταν αυτό. Το έψαξα και είδα ότι το μωρό, ο λόγος που σταματά είναι αυτός, είπα δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω το μωρό. Σου λένε και ας μην ότι... ξανακοιμηθώ. Ναι, σου λένε ότι σταματά να κλαίει, βεβαίως και ο κάθε γονιός. Δεν θα κρίνουμε ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Αλλά ο λόγος που σταματάει ένα μωρό να κλαίει είναι γιατί αντιλαμβάνεται ότι κανένας δεν θα πάει. Όχι γιατί δεν θέλει να πάει κάποιος. Ναι. Εντάξει, δεν σου είπα τώρα να είναι στην κούνια και με το που αρχίσει να κάνει λίγο. Δεις ένα σχέδιο ότι να το μάθεις να είναι συνέχεια πάνω, αλλά το βράδυ, ας πούμε, ναι. Και διαβάσαμε και είδα κιόλας από διάφορα ζευγάρια φίλους, γιατί κάποιοι ακολούθησαν αυτή τη μέθοδο, κάποιοι όχι. Είπα, α, ωραία, αυτό με ενδιαφέρει, μου ταιριάζει. Έτσι, το πρότεινα και στο Βασίλη και το ακολουθήσαμε. Εντάξει, νομίζω σας ταιριάζει γενικότερα, εντάξει, έτσι, ναι, και σαν φιλοσοφία ζευγαριού. Ναι. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά... Η σκέψη σας, η πλεύση σας, ότι είστε ομάδα, ρε παιδί μου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε πολλά θέματα είμαστε πολύ κοντά. Ναι. Και νομίζω ότι γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Εντάξει. Γιατί όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο μετά τα 30, που είσαι. Δεν είναι αλλιώς να είσαι στα 20, που διαμορφώνεται ακόμα κάπως. Ο χαρακτήρας βρίσκεις και εσύ τις ισορροπίες σου. Στα 30 πλέον είσαι ένας άνθρωπος που ξέρεις κάπως, ναι, που θα πας. Έτσι ήταν. Εύκολη πορεία μας και γι' αυτόν, επειδή είχαμε ένα συνοδοιπόρο στην ήδη πορεία μας. Ναι, μπράβο. Δεν χρειάστηκε να αλλάξουμε κατευθύνσεις. Μπράβο, χαιρόμαστε πραγματικά πάρα πολύ και για σένα και για τον Βασίλη. Πρεμιέρα λοιπόν για τον Βασίλη την Τετάρτη. Πρεμιέρα για τον Βασίλη. Για σένα τι έρχεται, ξεκίνησες πρόβες, μας είπες. Ναι, ξεκίνησα πρόβες εκεί που έλεγα ότι δεν θα ξεκινήσω πρόβες. Ήρθε ένα τηλεφώνημα και λέω εντάξει, βασικά εγώ είχα πει δεν θα το κάνω. Μου λέει ο Βασίλης, θα πας. Εννοείται ότι θα πας και θα τα βολέψουμε. Και επειδή η δουλειά μας είναι τώρα 2 μήνες, μετά ξανακάθεσε, δεν είναι ότι επέστρεψα και τελείωσε. Για 2 μήνες είμαι σε πρόβες. Φίνησε στο Ευρυπίδη, στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Πολύ ωραία. Ναι, αρχαίο δράμα. Και πότε βγαίνετε? Έχουμε πρεμιέρα 10 Ιουλίου. Έφερα και το σκονάκι μου για να πω. Ναι, καλά τους συντελεστές, γιατί μετά από την εγκυμοσύνη. Η απώλεια μνήμης που μου λέγανε είναι όντως έτσι... Θα σου πω, νομίζω δεν είναι απώλεια μνήμης. Είναι... Και να δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι το ότι επικεντρώνουμε όλο μας το μυαλό στο να θυμόμαστε εκείνα τα οποία είναι τόσο βασικά για το μωρό, που τα άλλα μας φαίνονται δευτερεύον. Φεύγουν. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά μου το λέγανε, δεν το πιστεύω, γιατί εγώ είχα πάρα πολύ καλό στο να μάθω τα λόγια μου. Ναι. Στο να... Πλέον είμαι, υπάρχει μια... ή μου λέει ο Βασίλης, μα... Δεν έκαμε σε αυτόν, λέω, α, ξέχασα, τι είπαμε, ότι πρέπει... υπάρχει αυτόν, το ξέχασα, τι έπρεπε να κάνω, που πριν δεν υπήρχε. Λογικό είναι, μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, να σας πω τους συντελεστές μου, θα βγάλω το σκονάκι μου, γιατί δεν θα το θυμούμε. Να πούμε ότι σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία από Μαγδαλένα Ζήρα, σκηνικά Δημήτρης Αληθινός, κοστούμια Έλενα Κατσούρη, μουσική ηχοτοπία Αντώνης Αντωνίου, μουσική και μουσική διδασκαλία χωρικών ο Γιάννης Κουτής, στην κίνηση ο Φώτης Νικολάου, στα βίντεο art Artemis Ευλογημένου, σχεδιασμός φωτισμών Γεώργιος Κουκουμάς, βοηθός σκηνοθέτριας Μαρία Πισίλη και βοηθός ενδυματολόγου Σωσάνα Τομάζ. Και να πω και όλη την ομάδα από τους ηθοποιούς τους αγαπημένους. Είναι με αλφαβητική σειρά ο Προκόπης Αγαθοκλέους, Δημήτρης Αντωνίου, Αλεξία Αλέξη, Θανάσης Γεωργίου, εγώ, η Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ανδρέας Κούτσουμπας, Σεμέλη Κυριαζή, Μαρίνα Μανδρή, Μαρία Μασόνου, Γιάννης Μήνος, Νεοκλής Νεοκλέους, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Κίνθια Παυλίδου, Θέμης Πόλου, Λουκάς Προκοπίου, Σπύρος Σταυρινίδης, Στέλλα Βυρογέννη. Είστε μπόλικοι, είστε πολλοί. Ανιχούρη και Μισθήνη Χριστοδούλη. Είμαστε πολλές γενιές. Και να πω ότι έχουμε, να πούμε, τον Σπύρο Σταυρινίδη, που είναι η τρίτη φορά που παίζει αυτή την παράσταση, σε άλλο ρόλο. Έχουμε έτσι γενιές. Η Στέλλα Φυρογέννη, πριν από χρόνια, ναι, έχουμε μαζί μας... Ξυπνήσατε! Ξυπνήσαμε. Εντάξει, καλά κοιμηθήκαμε. Κάναμε το 45 λεπτάκι μας, μια χαρά είμαστε. Χαρά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Ναι, είναι μια ομάδα έτσι, ας πούμε, η Στέλλα Φυρογέννη, έλεγα ότι πριν από κάποια χρόνια έχει κάνει το ρόλο που κάνω εγώ, τώρα κάνει την Ιωκάστη. Και είναι ωραίο που έχουμε μια ομάδα με το πριν, έχουμε νέους ηθοποιούς που είναι η πρώτη φορά που δουλεύουν. Έτσι γίνεται μια ωραία δουλειά. Ένα νομίζω. Ωραίο μείγμα κιόλας μεταξύ σας. Με μια φρέσκια άποψη πάνω στο έργο η Μαγδαλένα Ζήρα. Έχει να κάνει και με τα 50 χρόνια της εισβολής, γιατί έχει να κάνει με πόλεμο και το πώς περνάει αυτό σε κάθε γενιά και πάει. Ναι.
που όσο και να λέμε ότι αλλάζουν τα πράγματα και πάμε μπροστά, βλέπουμε ότι τα πράγματα τελικά σε αυτό το κομμάτι παραμένουν ίδια, απλά είναι διαφορετικός ο τρόπος. Ναι, εντάξει, εξαρτάται και πώς θα αντιμετωπίζεις. Γενικά, το κάθε πράγμα εξαρτάται και πώς το αντιμετωπίζεις γενικά στη ζωή. Ας πούμε, βλέπω έχει κόσμο που δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το τι συνέβη και τότε. Ή ας πούμε, ακόμα και ο παππούς μου που πολέμησε και έχασε και φίλους και συγγενείς, που ήταν και ο ίδιος ένα βήμα πριν από το να χάσει τη ζωή του, λέει, κόρη μου, ας πούμε, και εμείς εχάσαμε και εκείνη εχάσαμε. Ενώ εξαρτάται πώς μεγαλώνεις μέσα, σε τι πλαίσιο μεγαλώνεις, νομίζω. Και από τις εμπειρίες και από το τι έχει ζήσει ο κάθε άνθρωπος και από το πώς βλέπει αυτό που... Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πολλές πολλά τα πράγματα που επηρεάζω στο πώς συνεχίζουμε. Βέβαια. Εννοείται. Νίκη μου, άρα τώρα έρχεται η παράσταση, η οποία θα διαρκέσει πόσο, θα είναι 2 μήνες? Όχι, η παράσταση τώρα έχει κάποιες παραστάσεις σε Λευκοσία, σε Κούριο, υπάρχει η περιοδία που θα κάνουμε σε ανοιχτά θέατρα. Θα αρχίσει και περιοδία. Τέλεια, θα είσαι. Εκεί στα βράδια περιμένω να δω πώς θα είμαστε, γιατί τη μέρα καλά πάει. Το βράδυ να δω πώς θα είναι. Μια χαρά θα είναι. Είμαστε περίπου 10 παραστάσεις, 10-12 παραστάσεις. Ξεκινάει και ο Βασίλης την περιοδία του και εγώ την περιοδία μου, έτσι. Σε περιοδία το βλέπω τον Άρη. Εντάξει, μια χαρά. Κάνατε και τη βάφτιση πριν από λίγες μέρες. Πόσες μέρες έχουν περάσει? Τη Δευτέρα του Πάσχα, πόσες? Λίγες μέρες έχουν περάσει. Που ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα ήταν. Εντάξει, το σημαντικό για μας ήταν το μυστήριο, για να μην ειλικρινείς. Έτσι, θέλαμε πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να το βαφτίσουμε 2 μηνών, αλλά δεν μπορούσε η νονά μας και από την Ελβετία, έτσι, που ήρθε η μία. Έτσι, 6 μηνών βαφτίσαμε. Πάρα πολύ όμορφα ήταν όλα. Έχουμε μια απορία. Είχατε dress code χρωματικά? Όχι, απλά έτυχε. Ναι. Αλήθεια. Έτυχε, ναι. Το βλέπαμε τις φωτογραφίες και λέγαμε για να είναι όλοι σταμπές αυτά και όχι, λοιπά. Σκέψω ότι μια η νονά βρήκε τα ρούχα της από την Ελβετία. Η άλλη βρήκε εδώ στη Λευκοσία. Ο μπαμπάς τελευταία στιγμή πήγε, βρήκε κάτι. Εγώ το είχα... Από 2 μηνών που ήθελα να βαφτιστεί. Για να είμαι ειλικρινής, το βρήκα, το πήρα και λέω θα μου χρειαστεί. Ναι. Γιατί τώρα ακόμη υπάρχει ένα μπέρδημα με τα ρούχα και με το θυλασμό, το τι σου κάνει από πριν την εγκυμοσύνη, τι μπορείς να φορέσεις για να είναι εύκολο στο να θυλάσεις. Δεν το βρήκα, λέω εντάξει, ένα κουστούμι κάποια στιγμή θα το φορέσω. Ναι. Άρα, το φορέσα στιγμή. Ήταν έτσι όλα. Δέσαν όλα και οι μπομπονιέρες και τα γλυκά και τα. Όλα, ναι, όλα. Ναι. Πάρα πολύ όμορφα πραγματικά. Ήταν πολλά έτσι ευλογημένη την ημέρα. Ήταν και ο πάτερ μας. Έλεγα πριν μέρες και στα παιδιά που βλέπαμε ή τη δική σας βάφτιση, βλέπαμε μία άλλη και έλεγα ότι η μέρα της βάφτισης για τους γονείς είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, πάρα πολύ σημαντική. Ούτε στη γέννα δεν είχα τόση... Στη γέννα δεν... Ενώ περίμενα το ανυπομόνουσα τόσο πολλά το να βαφτιστεί. Ναι, δεν ξέρω. Επειδή... Είναι η πρώτη γιορτή με το μωρό. Ναι, πραγματικά, ναι. Και επειδή πιστεύω πάρα πολύ στο μυστήριο γι' αυτό. Ναι. Σε όλα τα μυστήρια, και στο χάμον υπάρχει αυτό ότι ενώνεσαι με τον άνθρωπο σου, είναι πλέον ευλογημένο, μετά έρχεται ένα μωρό, το να πάρει την ευλογία των μωρών, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Μπράβο, Νίκη μου, μπράβο. Και έτσι πάντα να χαίρεστε τη ζωή σας, την καθημερινότητα σας, το μωρό σας. Μακάρι όλος ο κόσμος να είναι καλά. Πραγματικά ακούμε τόσα πολλά στις μέρες μας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι. Μακάρι να έχουμε την υγεία. Αυτό που λέω και στο ραδιόφωνο είναι υγεία να έχουμε τους ανθρώπους μας και όλα τα άλλα έρχονται. Έτσι, στο ραδιόφωνο πότε επέστρεψες? Στο ραδιόφωνο επέστρεψα νωρίς, γιατί έρχεται μαζί μου, Χριστιανά μου. Κάνει babysitting εκεί όλο ο σταθμός. Τώρα θα πάμε μαζί εδώ δίπλα στον αντένα για να κάνουμε ένα εκπομπή μαζί. Είμαστε όλοι μαζί. Πάτε κάθε μέρα μαζί, ραδιόφωνο. Σαν σήμερα θα έρθει μαζί μου. Έτυχε πολλές φορές πριν που ήταν και βρέφος. Ιδίως επειδή ήταν μια χαρά με το white noise του έξω, έκανα την εκπομπή και ήταν μαζί μου. Άντε, τώρα να ακουστεί και τίποτα στον αέρα, μια χαρά. Ακούστηκε μια φορά, αλλά εντάξει, συμβαίνουν πράγματα. Αυτά. Έτσι είναι. Να, εδώ τον ακούμε. Ναι. Νίκη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ειλικρινά. Ευχαριστούμε οικογενειακώς, γιατί η χαρά μας είναι εδώ έτσι κάθε φορά που τα λέμε. Και σε εμάς, ειλικρινά, και σε εμάς. Σας χαιρόμαστε πάρα πολύ. Όλα τα καλά σας εύχομαι.